Αλλά για να καταλάβω, είχατε συμφωνήσει ότι θα ήσουν εκεί? Ναι, ναι. Είχαμε ξεκινήσει να στείλουμε εκπομπή. Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα είμαι εκεί. Ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν ήρθα σε εσάς, αν θυμάσαι καλά. Το ότι κάναμε κάποιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες σαν επαγγελματίας τις ζήγησα και είδα ότι ίσως να ήταν καλύτερα να κάνω την εκεί επιλογή. Ήταν η συμφωνία του να επιλέξω τελικά το άλλο κανάλι, το να μου εξασφαλίσει αυτό που μου δίνατε κι εσείς εδώ. Και βέβαια κάποιες άλλες παροχές, οι οποίες δόθηκαν σαν τυράκι, για να φανταστείς, έτσι. Τύπου έλα εδώ και θα έχεις κάνει αυτό και αυτό, ας πούμε. Ή θα έχεις αυτό το κάτι παραπάνω που με έκανε να πω ότι τελικά θα πάω εκεί. Είχαν ανακοινωθεί πράγματα με την άδεια του γραφείου τύπου. Είχα βγει και τα είχα πει εγώ, θέτοντας και αυτόν εκτός αγοράς, βέβαια, έτσι. Ενώ υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλα κανάλια. Μέχρι και όπως θα φαίνεται, γιατί αποδεικνύεται αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να στηρίξω, μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου, 15 Αυγούστου, 16, 17 Αυγούστου, τορκοδομούσαμε εκπομπή. Μάλιστα. Με σκηνικά, με ανθρώπους, με συνεργάτες, με σκαλέτες να φεύγουν από το ένα mail στο άλλο mail. Και ξέρεις, το θεώρησα λίγο, με τον τρόπο που έγινε, λίγο άδικο ως προς το πρόσωπό μου, που έχω υπάρξει επαγγελματίας στο έπακρον, και το θεώρησα και λίγο άδικο και ως προς στο ότι παίζεις με μια καριέρα, εν πάση περιπτώσει. Θες, δεν θες, αρέσει, δεν σ' αρέσει. Στις 22 Αυγούστου δεν ειδοποιείς κάποιον ότι δεν θέλεις να κάνει κάτι συγκεκριμένο με το οποίο συμφωνείτε από τον Απρίλιο και το τροχοδρομείτε. Δηλαδή, καταλαβαίνω και σέβομαι ότι μπορεί να αλλάξει ένας οποιοσδήποτε προγραμματισμός, αλλά πρέπει και να κατανοήσουν και οι υπόλοιποι που αλλάζουν τον προγραμματισμό ότι υπάρχουν και άνθρωποι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αφήσει άλλες επιλογές, έχουν φερθεί σωστά σε ένα κανάλι, έχουν υπάρξει συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σύν όλο αυτό το πακέτο του συναισθηματικού και της εγκυμοσύνης, που και εκεί πέρα γίνανε πράγματα τα οποία ενδεχομένως με φτάσανε και στο σημείο να κινηθώ νομικά. Εγώ δεν έχω κινηθεί νομικά για να λύσω τις διαφορές μου σε συνεργασία μου με κανένα σταθμό ποτέ. Μάλιστα. Και αυτό το ξέρει και η σταθμή, το ξέρει και η πιάτσα. Γιατί ήσουν και στο ξεκίνημα της εγκυμοσύνης. Πώς το διαχειρίστηκες? Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Ήμουνα τρεις μέρες, ο Θοδωρής είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ήμουνα τρεις-τέσσερις μέρες σε κομματώδη κατάσταση. Έτσι. Ξύπνησα μόνο όταν μου είπανε κάνεις κακό στο μωρό. Εκεί λίγο ταράχτηκα.